γεια σας. Χαιρετίζω όλη την όμορφη παρέα. Χαιρετίζω όλους εσάς που με στηρίζετε. Καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Για όσους δεν με γνωρίζουν και με ακούνε πρώτη φορά, με βλέπουν πρώτη φορά, το όνομά μου είναι Ακάς. Είμαι αριθμολόγος, αστρολόγος και αναλυτής ταρό. Και μέσα από αυτό το κανάλι κάνουμε πολύ όμορφα πράγματα, πολύ όμορφες εξερευνήσεις όσον αφορά σε διάφορα θέματα τα οποία μας ταλαιπωρούν και έχουν αρκετό ενδιαφέρον στη ζωή μας και θέλουμε να μάθουμε κάποια πράγματα. Μπορείτε να ψάξετε μέσα στο κανάλι μου, υπάρχουν πάρα πολλά βίντεο, υπάρχει μια πολύ πλούσια συλλογή από βίντεο, άρθρα που γράφω και διάφορα πράγματα και μπορείτε εκεί να ανατρέξετε και να δείτε ό,τι σας ενδιαφέρει και να περάσετε όμορφα και να το διασκεδάσετε κιόλας, γιατί ο σκοπός του καναλιού είναι να περνάμε όμορφα, να έχουμε διασκέδαση, να περνάμε όμορφα, να προβληματιστούμε, να αναρωτηθούμε κτλ. Υπάρχει το εξής στο site μου, μπορείτε να μπείτε, είναι το ακάς. Ταρό κολλητά με λατινικούς χαρακτήρες .gr, επαναλαμβάνω ακάς ταρό κολλητά όλα .gr, μπορείτε να το πληκτρολογήσετε στο Google, να μπείτε στο site μου, ξεψαχνίστε το, υπάρχουν πολλά πράγματα, υπάρχουν πολλή θεματολογία σε θέματα αριθμολογίας, αστρολογίας, αλλά πολύ σημαντικό κομμάτι, online μαντίο, για πρώτη φορά στα ελληνικά δεδομένα, όπου εκεί υπάρχει πραγματικό μαντίο και σου δίνει μία έτσι, έμπνευση, ας το πούμε, στο ερώτημα που μπορεί κάποιος να έχει, σε έναν προβληματισμό ή σε, έτσι, να αποκτήσει λίγο κίνητρο στη ζωή του, μια ενδυνάμωση κτλ. Επισκεφτείτε οπωσδήποτε το τρεις κάρτες. Πολύ συγκλονιστικό, με απλές τρεις κάρτες παίρνετε πολύ όμορφα μηνύματα. Μία κάρτα και επίσης υπάρχει πλήρες αριθμολογικό προφίλ. Λίγη προσοχή μόνο πως βάζουμε τα δεδομένα μας. Πλήρες πραγματικά αριθμολογικό προφίλ σας βγάζει σχεδόν τα πάντα. Όλους τους βασικούς αριθμολογικούς αριθμούς με τους οποίους δουλεύουμε εμείς οι αριθμολόγοι και μπορείτε να έχετε έτσι μία άποψη σχετικά με το δικό σας κομμάτι αλλά και με τους συντρόφους σας ή όποιος άνθρωπος σας ενδιαφέρει. Εννοείται στο site μου θα κάνω και άλλα πράγματα, δεν τα ανακοινώνω τώρα, θα τα ανακοινώσω όταν έρθει η στιγμή, ετοιμάζω και εκεί πολύ όμορφα πράγματα. Οπότε μπείτε στο site μου, κάντε μια εγγραφή στο κανάλι, κάντε likes, κάντε comments βέβαια εννοείται, διότι έτσι προχωράει και αναπτύσσετε το κανάλι. Τι σας έχω λοιπόν σήμερα, να πάμε λοιπόν στο θέμα μας. Τι έχουμε σήμερα. Σήμερα έχουμε κάτι συγκλονιστικό. Έχουμε ένα πανέμορφο ρίξιμο, το οποίο όπως βλέπετε εδώ πέρα είναι αιγυπτιακές κάρτες ταρό. Πολύ όμορφες κάρτες. Συγκλονιστικές κάρτες, πολύ ωραία χρώματα, πολύ ωραίες αποτυπώσεις από μια άλλη εποχή και υπάρχουν πάρα πολλά ρηξίματα αιγυπτιακών ταρό, στα οποία είναι πολύ συγκλονιστικά, είναι καταπληκτικά και πανέμορφα. Το σημερινό θέμα λοιπόν το οποίο θα αναλύσουμε θα γίνει με διάλεξε μια κάρτα, θα γίνει βέβαια με τρεις επιλογές, θα είναι τρεις πυραμίδες. Αυτή είναι απλά, σας την έχω βγάλει έτσι για να δούμε πώς θα είναι η αποτύπωση και έχει να κάνει με το εξής. Σας τα εξηγήσω βέβαια, αλλά θα τα δούμε και τώρα. Οι πρώτες πέντε κάρτες είναι η βάση γενικότερα των πραγμάτων στη ζωή μας. Αυτές οι τρεις κάρτες αφορούν το μέλλον και αυτή η κάρτα είναι το αποτέλεσμα. Εδώ έχουμε λοιπόν παρελθόν, έχουμε παρόν, έχουμε ελπίδες, έχουμε τι σε επηρεάζει κυρίως αρνητικά, το εξωτερικό περιβάλλον ή οτιδήποτε και εδώ είναι το τι να κάνω. Εδώ έχουμε μέλλον που είναι εδώ που σημαίνει 0 έως 6 μήνες, εδώ 6 έως 9 μήνες και εδώ είναι το κοντινό μέλλον μέχρι 3 εβδομάδες. Και εδώ είναι το αποτέλεσμα. Άρα μιλάμε για ένα ρίξιμο το οποίο χρονικά μας πηγαίνει μέχρι και 9 μήνες μπροστά και ο τίτλος του ρηξίματος είναι «Χρειάζομαι συμβουλή, πότε θα βρω αυτό που ζητάω». Είναι συγκλονιστικό ρήξιμο, είναι πάρα πολύ καλό και θα το δείτε και εσείς, θα σας αρέσει, ελπίζω να σας αρέσει, αλλά θα το δούμε και στην πράξη αυτό. Οπότε, αυτή τη στιγμή θα τα μαζέψω για να πάμε στην διαδικασία, να δείτε πώς θα γίνει και είναι και ωραία και η διαδικασία, θα το δείτε. Λοιπόν, ανακατεύω. Έχω ήδη ανακατέψει, αλλά θέλω να με δείτε διότι αυτό που θα κάνω παίζει ρόλο αυτή τη στιγμή για την επιλογή μας. Θα δείτε και πρέπει να γίνει με αυτόν τον τρόπο. Είπαμε είναι αιγυπτιακό ρήξιμο, στο οποίο είναι πότε θα βρω αυτό που ζητάω. Χρειάζομαι συμβουλή και αυτό που ζητάω έχει να κάνει είτε με αγάπη είτε με επαγγελματικά. Ένα ερώτημα. Βάλε το μέσα σας και αφήστε αυτό το ερώτημα με την εσωτερική σας ματιά, από το μυαλό σας που σκέφτεστε, τώρα που ανακατεύω,
Κάντε το. Κάντε το νοερά. Κάντε το νοητά. Κάντε το στη φαντασία σας. Φτιάξτε το εικόνα. Η σκέψη σας να κατέβει στην καρδιά και να κατέβει και στην ψυχή σας. Διότι οι αιτιακές ταρό μιλάνε στην ψυχή. Δεν θα το αναλύσω περισσότερο, είναι ολόκληρη ιστορία, αλλά εμπιστευτείτε με. Κάντε το αυτό που σας λέω. Οι σκέψεις λοιπόν, αυτό η σκέψη που έχετε, δηλαδή θέλω, χρειάζομαι συμβουλή, τι, πότε θα βρω αυτό που ζητάω, ας πούμε, στα επαγγελματικά. Χρειάζομαι συμβουλή, πότε θα βρω αυτό που ζητάω, στην αγάπη. Κάντε το εικόνα ή το πρόσωπο που σας ενδιαφέρει ή αυτό που σας ενδιαφέρει, φέρτε το στην καρδιά σας. Καθίστε εκεί για ένα-δύο δευτερόλεπτα, τρία δευτερόλεπτα, με αυτή τη σκέψη θα το δείτε. Φανταστείτε το, κάντε το νοερά, έτσι. Και μετά αυτό να κατεβαίνει και να πηγαίνει στα βάθη της ψυχής σας, στα έγκατα, περίπου το οποίο είναι, ας το πούμε, στην περιοχή λίγο πιο κάτω από την καρδιά. Θέλετε στο στομάχι, εκεί. Και εκεί αφήστε το, μείνετε λιγάκι και μετά θα επιλέξετε. Πάμε τώρα. Θα κόψω λοιπόν τρεις φορές. Μία, δύο και εδώ τρεις. Θέλω να το δείτε. Έχω αυτή τη στιγμή κόψει τρία κομμάτια. Επιλέξτε τώρα ένα, δύο, τρία. Ποιο από τα τρία ντεξ, μάλλον ποιο από τα τρία στίβες αυτές σας ενδιαφέρουν. Ε? Εγώ θα επιλέξω αυτή εδώ πέρα, την τρίτη δηλαδή στίβα, και θα κάνω και το εξής. Ξεκινάμε το ταξίδι μας. Όσοι επιλέξατε την πρώτη, τη δεύτερη, την τρίτη. Η πρώτη στίβα λοιπόν περιέχει ένα μήνυμα που λέγεται το κάτω της στίβας. Έτσι, bottom of the deck ή το κάτω μέρος της στίβας ή ο πάτος των καρτώνων. Μου ακούγεται λίγο άσχημο βέβαια, αλλά λοιπόν, και εδώ έχει το τρία πεντάκτινο. Το τρία πεντάκτινο μιλάει για επαγγελματικές συνεργασίες. Μιλάει επίσης σε θέματα αγάπης η καλή επικοινωνία μεταξύ και η πρακτική κοινωνία και η καλή επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων. Δηλαδή μάλλον με τον σύντροφό σας ή με τον άνθρωπο που σας ενδιαφέρει. Δείτε όμως και τους συμβολισμούς. Οι συμβολισμοί δεν είναι τυχαίοι. Διότι εδώ βγαίνει αυτό εδώ πέρα το γεράκι. Και το γεράκι είναι ένα πολύ ισχυρό πνευματικό σύμβολο που σημαίνει βλέπω. Και επίσης σημαίνει έχω και επικοινωνία. Όσοι επιλέξατε το δεύτερο deck, λοιπόν, και πάμε να δούμε εδώ πέρα, υπάρχει το 6 μπαστούνι. Το 6 μπαστούνι είναι ένα πολύ ιδιαίτερο χαρτί, το οποίο δείχνει γενικότερα ή την νίκη ή την εργασία της σκληρή που χρειάζεται για να πάμε στη νίκη. Όμως, επειδή είναι ο αριθμός 6, αφορά κάτι από το παρελθόν σας, το οποίο έχει δημιουργηθεί. Έχετε ήδη φτιάξει τη διαδρομή. Και αυτό έχει να κάνει είτε με τα ερωτικά είτε με τα επαγγελματικά σας. Υπάρχει ένα παρελθόν εδώ πέρα, το οποίο όμως εξαρτάται από εσάς αν θα έχει επιτυχία ή όχι. Και το τρίτο λοιπόν, η τρίτη στίβα ας το πούμε, στο οποίο είναι ένας άσος. Λοιπόν, ένας άσος μπαστούνι. Υψηλή πνευματικότητα, πάλι εδώ το γεράκι, σε μια άλλη βέβαια αποτύπωση. Δείχνει δύναμη, εδώ υπάρχουν βέβαια και τα μυστικά πίσω σύμβολα, τα αιγυπτιακά, αλλά ο άσος είναι ένα από τα πολύ ισχυρά χαρτιά της μικρής αρκάνας. Ας το πούμε αρκάνα καλύτερα. Και ο άσος σηματοδοτεί την έναρξη νέων πραγμάτων, νέων φιλοδοξιών, κοιτάζω στο μέλλον με αισιοδοξία, κοιτάζω στο μέλλον και έχω ενέργεια, γιατί σημαίνει εδώ έχω πολλή ενέργεια, να το υποστηρίξω. Και επίσης, επειδή το γεράκι βλέπει μακριά, σας δίνει και εσάς τη δυνατότητα να αποκτήσετε αυτή τη ματιά και να βλέπετε πολύ πολύ μακριά στο μέλλον. Ελάτε τώρα να σας πάω λίγο κάπου αλλού, για να ξεκινήσουμε μετά τις επιλογές τις οποίες κάναμε και να κάνουμε την πυραμίδα μας. Όπως βλέπετε, έχω βάλει λίγο, το έχω κάνει λίγο αιγυπτιακό εδώ πέρα το θέμα, έχω βάλει τα ταρό, γιατί αυτά είναι το αιγυπτιακό ταρό, την πυραμίδα βεβαίως, η οποία αυτή η πυραμίδα φιλτράρει όλες τις αρνητικές ενέργειες. Λοιπόν, και επίσης υπάρχει εδώ πέρα και το ειδικό στικάκι, το οποίο βγάζει έναν καπνό, σανδαλόξυλο, το οποίο μυρίζει πάρα πολύ ωραία και εξαγνίζει και το χώρο. Ο καπνός γενικότερα εξαγνίζει το χώρο, έτσι. Λοιπόν, αυτό το ξέραν βέβαια οι αρχαίοι Αιγύπτιοι, το ξέραν και στα παλιότερα χρόνια, γι' αυτό υπάρχει και το λιβάνι κτλ. Και γι' αυτό λιβανίζουμε για να φεύγει, για να φεύγει ό,τι έχει κολλήσει. Λοιπόν, εδώ τώρα δείτε το, 1, 2, 3, διότι θα ξεκινήσω με αυτό λοιπόν το deck και θα επιλέξω από εδώ κάρτες για να πάμε να εξερευνήσουμε το
Πότε θα βρω αυτό που ζητάω, είτε είναι αγάπη είτε επαγγελματικά, χρειάζομαι συμβουλή. Ωραία λοιπόν, για πάμε. Ωραία λοιπόν, έχω πάρει, εδώ έχουμε λοιπόν τον αριθμό 3. Ο αριθμός 3 με καλεί να κόψω 1, 2 και εδώ 3. Λοιπόν, και τώρα τι θα κάνω. Θα αρχίσω να επιλέγω κάρτες. Λοιπόν, πάμε. Πρώτη κάρτα, εδώ, φαίνεται. Ας τις φέρουμε εδώ πέρα, γιατί θέλω να τις βλέπετε. Πρώτη κάρτα, η δεύτερη κάρτα, θα σας εξηγήσω τι σημαίνει κάθε κάρτα. Η τρίτη, η τέταρτη, η πέμπτη, η έκτη, η έβδομη, η όγδοη και η ένατη λοιπόν κάρτα. Τα μαζεύω. Παίρνω λοιπόν, τα βάζω στην άκρη και είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε το ταξίδι μας αυτό στο αιγυπτιακό ρήξιμο που είναι πότε θα βρω αυτό που ζητάω, αγάπη επαγγελματικά και χρειάζομαι συμβουλή. Και θα πάμε να τα δούμε. Πρώτη κάρτα είναι το παρελθόν σας. Όσοι επιλέξατε λοιπόν τον πρώτο deck. Πρώτη κάρτα είναι παρελθόν, είναι αυτό το οποίο έχει χτιστεί γενικότερα. Είναι ένα συμβολισμός, είναι ένα μήνυμα. Πάμε να το δούμε. Α, μάλιστα. Είναι η σελήνη. Η σελήνη έχει να κάνει ότι μπορεί να έρχεστε μέσα από σκοτεινά πράγματα. Τι εννοώ όμως σκοτεινά, προσέξτε, το σκοτεινό έχει πολλές έννοιες. Εννοώ δυσκολίες, εννοώ φόβους, εννοώ ανασφάλειες, εννοώ από πολύ δύσκολες καταστάσεις. Εννοώ ότι η διαδικασία εδώ πέρα της ψυχής σας, η ψυχή σας δηλαδή, και δείτε εδώ και πόσο όμορφοι συμβολισμοί, και πόσο όμορφα είναι εδώ πέρα τα χρώματα, οι σχηματισμοί, η φωτογραφία εδώ που υπάρχει γενικότερα. Για να σας δώσω μια έμπνευση. Η ψυχή σας λοιπόν εδώ πέρα έχει περάσει μέσα από πολλές δοκιμασίες, μέσα από πολλές διαδικασίες και πολλά δύσκολα πράγματα και επιλογές που έπρεπε να κάνετε. Να πάμε τώρα εδώ να δούμε την ενέργεια που λέει το παρόν. Το παρόν σας λοιπόν έχει βγει συγκλονιστικό, έχει βγει το 3 που βγάλαμε προηγουμένως. Το παρόν ορίζει συνεργασίες, επαγγελματικές επιτυχίες μέσα από συνεργασίες ή επίσης μέσα από αναγνώριση των προσπαθειών σας, πολύ καλά αποτελέσματα και αν αφορά το ερωτικό κομμάτι, σημαίνει ότι προσεγγίζω τον άνθρωπο ο οποίος με ενδιαφέρει μέσα από μια καλή διάθεση, μέσα από διάθεση συνεργασίας, μέσα από διάθεση κατανόησης και μέσα από διάθεση συζήτησης. Ουσιαστική συζήτηση. Είναι πολύ καλή κάρτα και δείχνει επίσης ότι κάτι ανοίγει εδώ πέρα, κάτι αρχίζει και σας βοηθάει, θα το δούμε. Εδώ είναι οι ελπίδες. Ποιες είναι οι ελπίδες σας και είναι ο άσος λοιπόν κούπα. Μία πολύ όμορφη κάρτα, πολύ ιδιαίτερη. Δείτε, οι αιγυπτιακές κάρτες είναι πολύ ιδιαίτερες, με πολύ διαφορετικές αποτυπώσεις από τα κλασικά ταρό, αλλά ο άσος κούπα σηματοδοτεί νέο. Σηματοδοτεί ότι η ελπίδα σημαίνει η ελπίδα δεν πεθαίνει, είναι αυτό που λένε η ελπίδα δεν πεθαίνει και λέει κάνε, μπορείς, μάλλον έχεις τη δυνατότητα να ξεκινήσεις και να κάνεις αυτό το οποίο σε ενδιαφέρει, αυτό το οποίο σου αρέσει είτε σε θέματα αγάπης είτε σε θέματα επαγγελματικά. Τι ωραίο που είναι να είμαστε με τον άνθρωπό μας, με αυτόν τον οποίο θέλουμε ή αυτόν τον οποίο γνωρίζουμε και αρχίζουμε περνάμε καλά, τον γνωρίζουμε καλύτερα. Είτε επίσης στο επαγγελματικό τομέα κάνουμε αυτό το οποίο μας αρέσει. Όμως, το μήνυμα είναι έχεις τη θεϊκή ενέργεια, έχεις τη θεϊκή ευλογία, έχεις τη δύναμη, μπορείς να τα καταφέρεις και να βρεις αυτό το οποίο θέλεις. Ελπίδα λοιπόν, η ελπίδα είναι πολύ δυνατή εδώ. Δεν έχει πεθάνει που λένε. Στο τέταρτο είναι τι, γιατί το 4 έχει ένας αριθμός ο οποίος περιορίζει και δεν είναι, είναι από τους δύσκολους αριθμούς και στην αριθμολογία και εδώ λέει τι σε επηρεάζει κυρίως όμως αρνητικά. Τι σε επηρεάζει αρνητικά? Α, μάλιστα και εδώ είναι η θυσία. Οι θυσίες που έχετε κάνει στη ζωή σας. Γιατί εδώ αυτός ετοιμάζεται να σφάξει το μόσχο, την αγελάδα ή οτιδήποτε είναι. Εντάξει, ακούγεται λίγο περίεργο. Λοιπόν, είναι μια θυσία εδώ που γίνεται. Γιατί ακριβώς αυτό εκφράζει. Εκφράζει μια πνευματικότητα βέβαια, εκφράζει μια δυσκολία, αλλά θυσία σημαίνει θυσιάζω το χρόνο μου. Το δύσκολο λοιπόν για εσάς σε οποιοδήποτε κομμάτι έχει να κάνει με το τι πρέπει να θυσιάσω γιατί όλα στη ζωή είναι επιλογές και όλα στη ζωή είναι χάνω-κερδίζω.
Κάτι κερδίζω με μια επιλογή που κάνω, κάτι χάνω. Μπορεί να κερδίσω στον έρωτα, μπορεί όμως να χάσω κάπου αλλού. Μπορεί να κερδίσω σε μια πολύ καλή εργασία, μπορεί όμως να χάσω κάπου αλλού. Σκεφτείτε, η ζωή μας η καθημερινή είναι επιλογές, αλλά ποτέ στην ουσία δεν βγαίνουμε 100% κερδισμένοι. Νομίζουμε προς στιγμή. Γι' αυτό αυτός είναι ο συμβολισμός αυτής της κάρτας εδώ πέρα, η οποία δείχνει ότι χρειάζεται εσείς να δείτε ποιο είναι εκείνο το πράγμα που πρέπει μάλλον να θυσιάσετε. Ο χρόνος σας, κυρίως είναι ο χρόνος. Αυτό που λέμε θυσίασα τα νιάτα μου, θυσίασα εκείνο, θυσίασα τ' άλλο. Αλλά για να κερδίσετε κάτι άλλο όμως. Εδώ βέβαια σημαίνει και το εξής. Σημαίνει και το γνωρίζω. Πλέον έχετε αποκτήσει εμπειρία μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία, πώς ξεκινήσατε και μπαίνετε λοιπόν σε μια διαδικασία και αρχίζετε και παίρνετε πράγματα. Ωραία λοιπόν. Να πάμε λοιπόν στο επόμενο, το οποίο είναι ο αριθμός, είναι η πέμπτη κάρτα, είναι τι να κάνω λοιπόν και τι να κάνω. Και έχει βγει ένα άλλο τριάρι. Λίγο διαφορετικής φύσεως είναι το 3 κούπα. Το 3 κούπα είναι από τις πιο καλές κάρτες και σημαίνει εμπιστεύσου την ψυχή σου. Θυμάστε τι σας είπα προηγουμένως στην αρχή. Μυαλό, καρδιά, ψυχή. Το 3 κούπα έχει να κάνει με τη χαρά της ζωής. Έχει να κάνει με τους φίλους, έχει να κάνει με τη περνάω καλά, έχει να κάνει με τη διασκέδαση, έχει να κάνει επίσης και το πίνω κιόλας, αλλά όχι πίνω πολύ, πίνω με μέτρο ας το πούμε, μέχρι ένα σημείο, αλλά όμως η διασκέδαση, η χαρά, το γέλιο, πολλές φορές δεν λέμε πονάει η κοιλιά μου, σταμάτα, δεν μπορώ άλλο, δεν αντέχω. Είναι διότι γελάει όχι μόνο το σώμα, γελάει όλη η ψυχή κιόλας, η καρδιά, η ψυχή, το σώμα και το μυαλό. Άρα λοιπόν εδώ είναι τι να κάνω, είναι μέσα από χαρά να βρεις αυτό το οποίο σε κάνει χαρούμενο, χαρούμενη και μέσα από τη χαρά να διαλέξεις αυτή τη διαδρομή εδώ πέρα που σημαίνει ότι όταν αλλάζουμε, όταν είμαστε χαρούμενοι, έλκουμε και θετικά πράγματα. Είναι νόμος. Όταν είμαστε σε αρνητική σκέψη, μιζέρια, τι θα ελκύσουμε, τι έλκουμε, έλκουμε χαρούμενα πράγματα. Όχι. Χρειάζεται από εμάς αλλαγή. Διότι και οι άνθρωποι που θα συναναστραφούν μαζί μας, όταν μας βλέπουν χαρούμενους, αισιόδοξους, θετικούς, με ό,τι μας συμβαίνει, μας το αναγνωρίζουν και μας το λένε. Πόσες φορές δεν το έχετε ακούσει. Μπράβο, σε θαυμάζω. Μπράβο, σου βγήκες παλικάρι εκεί. Μπράβο, σου ωραία, αν έχεις μια δυσκολία, αλλά το πολέμησες και σου αξίζει. Και νιώθεις και μια αποδοχή και μια ικανοποίηση. Αυτό είναι το μυστικό της κάρτας. Πάμε τώρα να δούμε τα υπόλοιπα. Εδώ τώρα είναι 0 έως 6 μήνες. Ποια είναι η ενέργεια. Και εδώ πέρα είναι το 3 ξυφών. Ναι, είναι ένα. Έρχονται δύσκολες στιγμές, έρχονται εμπόδια, έρχονται προκλήσεις, όμως όλη μας η ζωή είναι πρόκληση. Νομίζαμε, να σας πω κάτι, κάπου λέγαμε, τα είδαμε όλα σε αυτή τη ζωή. Περάσαμε και τι δεν περάσαμε. Μπήκαμε κάτω, η Ελλάδα χρεοκόπησε, μπήκε κάτω από επιτήρηση και τώρα έχουμε και αυτό το ιό που μας χτυπάει σε παγκόσμιο επίπεδο. Έχουμε λοιμούς, έχουμε καταμποσδισμούς, έχουμε σεισμούς και τι δεν έχουμε. Περνάμε προκλήσεις. Οι προκλήσεις όμως, ναι, μας στεναχωρούνε, μας αδικούνε, νιώθουμε την απώλεια, αλλά όμως έρχονται ως ένα σημάδι για να μας κάνουν δυνατούς και να ξεχωρίζουμε εδώ την αλήθεια από το ψέμα. Και επίσης να ξεχωρίζουμε εμείς, να είμαστε δυνατοί και σαν μαχαίρι που κόβει, όχι ανθρώπους προς Θεού κτλ, αλλά να μπορούμε δηλαδή να κόψουμε τι συμβαίνει. Οι επόμενοι 6 μήνες είναι πολύ σημαντικοί για να βρείτε τις αλήθειες σας και επίσης να βγείτε, γιατί έχουμε εδώ 1, 2, 3 τριάρια. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι το 3 σημαίνει έκφραση, επικοινωνία και λέω την αλήθεια μου. Στο επόμενο χαρτί, αυτό εδώ είναι 6 έως 9 μήνες. Πάμε 6 έως 9 μήνες. Πάμε 9 μήνες μπροστά. Δηλαδή, κάνουμε τώρα Νοέμβριο, οπότε έχουμε Νοέμβριο, Δεκέμβριο, Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο, Ιούλιο. Θα μου πείτε, πολύ μακριά πάει η βαλίτσα. Είπαμε, είναι γενικές ενέργειες, μπορείτε να δείτε το βιντεάκι και να δούμε πώς αυτό εκτυλίσσεται και εξελίσσεται, αλλά είναι η δική σας η ενέργεια εδώ πέρα και πάμε να δούμε που δεν θέλει και εύκολα να βγει και είναι το 9 πεντάκτινο. Μάλιστα, υπομονή. Ναι, είναι η υπομονή. Όμως αυτή η υπομονή σημαίνει ότι όλο αυτό το διάστημα βλέπω, εδώ σημαίνει βλέπω και ορίζω τη μοίρα μου που θα πάει και πώς θα προχωρήσει.
Αυτό το μάτι που σημαίνει αυτό το ιδιαίτερο μάτι, το Αιγυπτιακό μάτι, δείτε το, που το έχετε δει τόσες και τόσες φορές, είναι ένας απίστευτος συμβολισμός που σημαίνει ο παντεπόπτης οφθαλμός που λένε, δηλαδή το μάτι που βλέπει τα πάντα, το μάτι του Θεού που βλέπει τα πάντα. Είδατε, υπάρχει από τότε αυτό, από την αρχαία Αίγυπτο. Το 9 σημαίνει και ολοκλήρωση, σημαίνει όμως και υπομονή και σημαίνει ναι, θα υπάρξουν πρακτικά πράγματα σε θέματα επαγγελματικής φύσεως εξελίξεις και σε θέματα έρωτα, και εδώ σημαίνει ψάξει να βρεις κάτι πρακτικό. Επί της ουσίας, δηλαδή, όταν λέω πρακτικό, για να το κάνω πιο σαφέστερο, σημαίνει ότι αυτός ο έρωτας, μια αυτή γνωριμία, έχει μια πρακτικότητα, έχει μια αλήθεια, ή απλά είναι απλά για να βρισκόμαστε. Ένα τέτοιο πράγμα, εντάξει. Όμως, οι επόμενοι 6 με 9 μήνες είναι πολύ σημαντικοί και δεν είναι τυχαίο, διότι θέλω να παρατηρήσετε κάτι. 3 και 3, 6 και 3, 9. Και εδώ είναι ενσωματωμένα 3 ετριάρια, γιατί μας κάνει τον αριθμό 9. Δείτε λοιπόν την όλη αλληλουχία των γεγονότων και δείτε πού σας οδηγεί. Αυτή εδώ πέρα η κάρτα είναι το κοντινό μέλλον. Είναι μέχρι 3 εβδομάδες. Μέχρι 3 εβδομάδες και είναι το 6. Α, μάλιστα. Ξεκίνα, σου λέει εδώ πέρα. Το 6 ξυφών είναι από τα καλά χαρτιά, διότι σημαίνει ότι, okay, ηρέμησε τώρα. Μπορείς να χαλαρώσεις, το βλέπετε έτσι, να το φέρω πιο κοντά, πολύ ωραία. Σημαίνει χαλάρωσε, okay, θα κάνεις ένα ταξίδι ζωής. Αυτά που θέλεις λοιπόν να ξεκινήσεις, και δεν είναι τυχαίο διότι τώρα παίζουμε εδώ με 3, 6, 9. Αυτό που θες να ξεκινήσεις χρειάζεται βεβαίως μια απόφαση και επιτέλους μπες στη βάρκα και ξεκίνα. Εδώ η προτροπή είναι, okay, μπες στη βάρκα και ξεκίνα. Είναι ήρεμα τα νερά, κάπου θα σε βγάλει όμως. Κάπου θα σε προχωρήσει όλο αυτό. Πολύ σημαντικό. Και εδώ πέρα βέβαια το επόμενο που είναι το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα είναι συγκλονιστικό. Είναι μία γυναίκα κυπέλλων. Νάτι. Είναι μία γυναίκα κυπέλλων. Αυτό είναι το ιερό Ανκ. Είναι ένα κλειδί το οποίο ανοίγει τις μυστικές πόρτες γενικότερα της ζωής. Τι σημαίνει εδώ? Οριμότητα αλλά και διέστηση. Σημαίνει γνωρίζω, αλλά και αναγνωρίζω όμως και την δική μου δύναμη, την εσωτερική, της ενόρασης, που σημαίνει βλέπω, της διέστησης, του τρίτου ματιού. Εδώ σημαίνει και φλασιά, να το πω έτσι, δηλαδή μου έρχονται ιδέες κτλ. Άρα για εσάς του πρώτου πακέτου, τα πράγματα περνάνε μέσα από τη δική σας ιστορία, συντονίζεστε πολύ με το 369, δείτε το. Επίσης μπορείτε να μπείτε και στο site μου να δείτε λίγο για αυτούς τους αριθμούς τι σημαίνουν, έτσι, για να δείτε λίγο στο κομμάτι της αριθμολογίας και πώς σας επηρεάζει. Δείτε λίγο και το δρόμο ζωής σας, μπορείτε να δοκιμάσετε κάποια πράγματα, ή το πεπρωμένο σας, το αριθμολογικό δηλαδή προφίλ, και να δείτε αν κάτι ταιριάζει σε όλα αυτά εδώ πέρα. Κάντε λοιπόν το τεστάκι στο πλήρες αριθμολογικό προφίλ στο site μου και δείτε τι σας ταιριάζει από όλα αυτά εδώ πέρα τους αριθμούς και τι σας κάνει κλικ. Διαστητικά πηγαίνετε, έτσι. Δηλαδή αν σε κάποιον βγει το 3 ή το 9 ή το 6 ή κάποιοι αριθμοί ή το 1, δείτε αν κάπου κάτι ταιριάζει σε όλο αυτό. Όμως, για να συνεχίσω λίγο ακόμα να πω, εδώ η Βασίλισσα Κούπα δείχνει το αποτέλεσμα είναι θετικό. Το αποτέλεσμα είναι θετικό εφόσον κάνετε αυτή τη διαδρομή, έτσι. Δεν είναι πάμε κατευθείαν εδώ, σημαίνει πηγαίνω εδώ εφόσον κάνω τη διαδρομή μου και δω όλες αυτές τις ενέργειες και το βάλω κάτω. Καταπληκτικό λοιπόν το πρώτο deck, η πρώτη επιλογή, πάμε στη δεύτερη επιλογή, πάμε. Και πάμε λοιπόν στη δεύτερη επιλογή. Όσοι επιλέξατε το δεύτερο deck, το Αιγυπτιακό, που σημαίνει το Αιγυπτιακό ρίξιμο, πότε θα βρω αυτό που ζητάω, σε αγάπη επαγγελματικά, χρειάζομαι συμβουλή. Λοιπόν, και τώρα, έχουμε τον αριθμό 6. Ωραία, τι θα κάνω? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Θα παίρνω λοιπόν στην τύχη και αρχίζω λοιπόν τη δουλειά μου. Και αρχίζω να επιλέγω. Μην ανησυχείτε, θα σας τα εξηγήσω. Λοιπόν, μία κάρτα εδώ, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε, έξι, εφτά, οχτώ. Και μία που είναι το αποτέλεσμα, εννέα. Θα σας τα εξηγήσω για όσους μπαίνουν τώρα και τα λοιπά. Βέβαια, μπορείτε να δείτε και το βιντεάκι πάλι.
Ξεκινάμε λοιπόν. Εδώ είναι η βάση μας, εδώ είναι το μέλλον, εδώ είναι το αποτέλεσμα. Νούμερο 1 είναι το παρελθόν. Από τι ξεκινάτε? Και είναι ένας αυτοκράτορας. Εδώ τώρα. Ο αυτοκράτορας σημαίνει δύναμη. Ο αυτοκράτορας σημαίνει οριμότητα. Σημαίνει λογική. Σημαίνει έχω περάσει μέσα από πάρα πολλά πράγματα. Γιατί για να γίνει κάποιος αυτοκράτορας, ο συμβολισμός σημαίνει για να μπορέσει να χτίσει μια αυτοκρατορία, έχει περάσει μέσα διαπήρως και σιδήρου που λένε. Έχει περάσει μέσα από πολύ δύσκολες καταστάσεις. Και ο αυτοκράτορας δικαίως κάθεται στο θρόνο του και κοιτάζει ποιο είναι το συμφέρον της αυτοκρατορίας. Έτσι και εσείς έχετε περάσει μέσα από πολλές εμπειρίες, πολλές διαδικασίες, πολλά πράγματα. Έχετε αποκτήσει όμως λογική και ωριμότητα. Το παρελθόν σας είναι πλούσιο. Το παρελθόν σας έχει κάνει, σας έχει τετραγωνίσει, γιατί γι' αυτό και το τετράγωνο εδώ ο θρόνος, σας έχει βάλει σε μια διαδικασία όπου εσείς πλέον στη ζωή γνωρίζετε. Έχετε αποκτήσει εμπειρία, σοφία, γνώσεις, ανθρώπους, ψυχολογείτε καλύτερα τους ανθρώπους και όλο αυτό είναι πολύ πολύ μεγάλη δύναμη και πολύ μεγάλο προσόν. Το δεύτερο χαρτί είναι το παρόν, που κοιτάζει ο βασιλιάς βεβαίως, και το παρόν είναι το δύο ξυφών. Είστε λοιπόν σε μία φάση τώρα που δεν μπορείτε να αποφασίσετε, αμφιταλαντεύεστε. Είναι μεταξύ ψέμα και την αλήθεια, μεταξύ σοφίας και γνώσης και αμάθειας, και μάλλον όταν λέω αμάθεια εννοώ δηλαδή το άγνωστο, να χρησιμοποιήσω μια καλύτερη έκφραση, πιο δόκιμη έκφραση, το αγνώστο, το άγνωστο. Και κάπου όλο αυτό σας ταλαιπωρεί, γιατί λέτε τελικά πού να πάω, δεξιά ή αριστερά, ποιο είναι πιο σωστό, αυτό το μαχαίρι ή αυτό το μαχαίρι. Στην ουσία είναι η αντανάκλαση του ίδιου πράγματος. Αυτό που χρειάζεται στο παρόν είναι να έλθετε στον εαυτό σας με έναν γιωμένο τρόπο που λένε, δηλαδή αυτοσυγκέντρωση. Τα βλέπω με μια λογική, χρησιμοποιώ τη λογική του αυτοκράτορα εδώ, παίρνω βοήθεια από αυτόν εδώ πέρα για να μπορέσω να αποφασίσω, γιατί εδώ είναι και η κάρτα αποφάσεων. Η τρίτη κάρτα είναι οι ελπίδες. Ποιες είναι οι ελπίδες μου όλο αυτό το διάστημα, τι γίνεται? Και οι ελπίδες είναι εδώ το 6 μπαστούνι, βγήκε εδώ πέρα στην ελπίδα. Είναι πολύ καλό, το 6 μπαστούνι λοιπόν, είναι ένα πολύ καλό χαρτί, το οποίο μπορεί να σηματοδοτήσει και τη νίκη. Άρα λοιπόν, όσον αφορά στα ερωτικά, μπορεί να υπάρχει ένας άντρας ο οποίος μπορεί να είναι και αρκετά όριμος σε ηλικία και σε ηλικία αλλά και σαν ιδιοσυγκρασία, όπου όμως εσείς αμφιταλαντεύεστε ή και εκείνος μπορεί να αμφιταλαντεύετε γενικότερα και δεν ξέρετε τι μέλη γενέστε, πού πηγαίνετε σε κάτι καλό ή πηγαίνετε σε κάτι το οποίο δεν έχει νόημα. Το ίδιο συμβαίνει και στα επαγγελματικά. Εδώ μπορεί να είναι μια φιγούρα η οποία μπορεί να είναι ένας συνεργάτης, ένας προϊστάμενος, ένας με κύρος, με δύναμη. Κάπου όμως, σαν να αμφισβητείτε λίγο τις αποφάσεις του ή που πηγαίνουμε, τι κάνουμε, τι συμβαίνει, τι γίνεται. Θα την πάρω τη δουλειά, όλα αυτά. Αλλά τελικά όμως η ελπίδα σας λέει ότι ξέρεις κάτι. Όταν έχεις αισιοδοξία και ελπίδα, τίποτα δεν σε σταματά. Γιατί μπορείς να προχωρήσεις, γιατί εδώ σημαίνει όμως και έχω και αυτοσυγκέντρωση για να πετύχω το σκοπό μου. Όμως είναι μια καλή κάρτα, η ελπίδα είναι πολύ καλή κάρτα αυτή, το 6 μπαστούνι. Πάμε τώρα στο 4, τι σε επηρεάζει κυρίως αρνητικά, τι είναι αυτό που σε ενοχλεί? Α, και είναι μια βασίλισσα πεντάκτηνο, δείτε τι. Δεν ξέρω, αυτή μια σαν την Νεφερτίτη. Αν ξέρετε την ιστορία της Νεφερτίτης, πολύ καλά, έχει καλώς, δεν θα το αναφέρω τώρα, θα μπω σε λεπτομέρειες. Νεφερτίτη σημαίνει η όμορφη βασίλισσα, η ωραία γυναίκα που έρχεται σε εμάς, στα ελληνικά ελεύθερη μετάφραση. Λοιπόν, εδώ τώρα η βασίλισσα πεντάκτινου έχει τις ιδιότητες αυτές, οι οποίες δείχνουν την αποφασιστικότητα, δείχνουν την ηρεμία, δείχνουν τη φροντίδα, δείχνουν την εσωτερική δύναμη, αλλά έχει βγει όμως σε μια δύσκολη θέση, είναι αυτό που σε επηρεάζει. Ή αφορά εσάς, εσωτερικά μέσα, εσάς, είστε εσείς βασίλισσες. Θα μου πείτε τώρα, αν κάποιος είναι άντρας, τότε σημαίνει ότι υπάρχει μια γυναίκα που τον επηρεάζει πολύ άμεσα. Αν είστε γυναίκες, αφορά εσάς, εσωτερικά, τον εσωτερικό σας κόσμο και το πώς αντιδρώ σε κάποιες καταστάσεις και το άλλο, δηλαδή ο εχθρός σας είναι ο ίδιος ο εαυτός, να το πούμε έτσι. Ή όντως υπάρχει μια γυναίκα η οποία ανήκει σε ζώδια της γης ή έχει οροσκόπο στη γη ή έχει μεσουράνημα, διότι το μεσουράνημα είναι το πεπρωμένο. Και ήταν το πεπρωμένο να συναντηθείτε. Λοιπόν, και να φέρει βέβαια ό,τι δυσκολίες έχει να φέρει. Εδώ όμως δείχνει ότι πρέπει να ξεπεράσετε αυτό το πρόσωπο.
Αυτή είναι η δυσκολία σας. Και πάμε τώρα, ωραία, τι να κάνω. Και δεν είναι τυχαίο που στο τι να κάνω η Βασίλισσα έχει γυρίσει την πλάτη της. Και στο τι να κάνω είναι το 8 ξυφών. Μία πολύ ιδιαίτερη κάρτα. Το 8 ξυφών γενικότερα. Δεν είναι από τις... Είναι από τις περίεργες κάρτες. Όμως αυτό που λέει είναι πολέμησέ το. Βγάλε τη δύναμή σου, βγάλε τα σπαθιά σου, βγάλε το δυναμικό σου και προσπάθησε να επιλύσεις τις διαφορές ακόμα και όταν έχεις να παλέψεις. Δείτε εδώ τον κροκόδιλο. Όταν έχεις να παλέψεις με θηρία δηλαδή. Και δεν είναι τυχαίο που εδώ αυτά τα σπαθιά, προσέξτε τους συμβολισμούς, αυτό το σπαθί, ένα, δύο, τρία σπαθιά, είναι, πέντε είναι πάνω, το οποίο δείχνει το πνευματικό κομμάτι, και αυτά τα τρία είναι κάτω που δείχνει του εδώ κόσμου, να το πω έτσι. Επηρεάζεστε πολύ, γενικότερα εδώ, κουτσομπολιά, άσχημα λόγια, δύσκολα φήμες, τσακωμή, δύσκολες καταστάσεις. Και το 8 ξυφών έρχεται λοιπόν μέσα από αυτή τη διαδικασία, και από ό,τι βλέπω έχουμε ένα 8 εδώ και εδώ έχουμε ένα 8. 6 και 2 μας κάνει 8. Δεν είναι τυχαίο. Λοιπόν, παίζει κάποιο ρόλο και έρχεται λοιπόν αυτό το 8 εδώ πέρα να πει ότι κοίταξε να δεις, είναι και καρμικό. Κοίταξε να δεις, πρέπει να βρεις και τη δύναμή σου. Κοίταξε να δεις, πρέπει να βγάλεις και εσύ τα μαχαίρια σου. Κοίταξε, και όταν λέμε μαχαίρι, εννοούμε δηλαδή να ξεκαθαρίσω πράγματα, να δείξω τη δύναμή μου, να μην δείξω ότι φοβάμαι. Άρα λοιπόν στο τι να κάνω σημαίνει παίρνω, αρματώνομαι, παίρνω τα όπλα μου. Τα όπλα μου είναι κυρίως πνευματικά και επίσης γιώνονται μέσα σε αυτή τη γη. Δηλαδή η ηρεμία μου, η δύναμή μου, η εσωτερική μου γαλήνη, η εσωτερική μου αυτοσυγκέντρωση για το πώς θα αντιμετωπίσω αυτά τα πράγματα. Για το πώς θα αντιμετωπίσω τυχόν αυτές τις δυσκολίες εδώ πέρα και κυρίως με αυτό εδώ πέρα το άτομο που μπορεί να είναι και ο ίδιος σας ο εαυτός. Ή είναι άτομο ή είναι ο ίδιος σας ο εαυτός. Πάμε όμως τώρα να δούμε εδώ τι σημαίνει ποιες είναι οι ενέργειες για 0 έως 6 μήνες. Εδώ τώρα, δηλαδή όταν λέμε 0, να ξεκαθαρίσω κάτι, όταν λέμε 0 εννοούμε από τώρα Νοέμβριο και πηγαίνουμε Νοέμβριος, Δεκέμβριος, Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος, Απρίλιος. Πηγαίνουμε, θα μου πείτε, πολύ μακριά, αλλά okay, έτσι είναι αυτό το ρήξιμο. Και εδώ έχουμε ένα άλλο πολύ συγκλονιστικό χαρτί, πολύ δυνατό χαρτί που είναι το άρμα. Το άρμα σημαίνει έχω επιλογές στη ζωή μου. Το άρμα σημαίνει είμαι μαχητής. Το άρμα σημαίνει δεν μασάω. Το άρμα σημαίνει θα πολεμήσω, θα τα δώσω όλα σε αυτή τη ζωή, σε αυτή την κατάσταση και θα τα καταφέρω. Αν δεν τα καταφέρω, θα πέσω σαν μαχητής, σαν μαχήτρια, αλλά κοιτάζω πάλι το μέλλον με αισιοδοξία. Κοιτάξτε, ο μαχητής εδώ, το άρμα, κοιτάζει το μέλλον με αισιοδοξία. Όμως να γνωρίζετε ότι επειδή πολλές φορές το πεπρωμένο και το μέλλον το φτιάχνουμε, εμείς το φτιάχνουμε, τα ταρό απλά πιάνουν ενέργειες, εδώ έχετε και επιλογές. Σαν να θέλει να πει ότι ναι, στους επόμενους 6 μήνες θα έχεις τη δυνατότητα να φτιάξεις τις επιλογές σου. Έχεις τη δυνατότητα να φτιάξεις τις επιλογές σου. Είναι πολύ σημαντικό χαρτί αυτό, πολύ σημαντικό. Εφόσον όμως το πολεμήσεις, εφόσον όμως το προσπαθήσεις, εφόσον όμως βγεις από οποιοδήποτε εγκλωβισμό που νιώθεις εσύ, γιατί εδώ έχει ένα εγκλωβισμό, έτσι. Πάμε τώρα στο επόμενο. Εδώ λοιπόν είναι, το επόμενο χαρτί, είναι 6 έως 9 μήνες. Και είναι το, μάλιστα, εδώ είναι το 5 κούπα. Το 5 κούπα δείχνει συναισθηματικές μεταπτώσεις. Δείχνει συναισθηματικά δρόμενα. Δείχνει γενικότερα μία ίσως συναισθηματική αστάθεια ή συναισθηματική δυσκολία στην έκφραση, μία θλιψούλα, μία στεναχώρια, όλα αυτά παίζουν ρόλο. Το μάτι, εδώ δείτε το μάτι πόσο μεγάλο είναι και πόσο όμορφο είναι και πόσο ιδιαίτερο. Θέλει να δείξει λοιπόν ότι το 5 εδώ κούπα είναι ότι όταν βλέπω, όταν μπορώ και βλέπω, όταν έχω μάτια, όταν η όρασή μου, όχι η όραση που βλέπουμε με τα μάτια, όταν η όραση της ψυχής είναι ανοιχτή, θα σας οδηγήσει εκεί που χρειάζεται να σας οδηγήσει. Αυτό είναι το νόημα. Γιατί εδώ λοιπόν έχουμε δύο πράγματα, προσέξτε. Εδώ έχουμε τον αριθμό 7 και εδώ έχουμε τον αριθμό 5, ο οποίος έρχεται, αυτοί οι δύο, και δείχνει λογική, πολεμάω, αλλά και συναίσθημα. Είμαι και σκληρός σαν το καβούκι του καβούρα, γιατί ο καβούρας έχει σκληρό καβούκι, γιατί είναι συμβολισμός και αυτός εδώ πέρα, διότι η καρκίνη, εδώ είναι ο καρκίνος, ζώδιο καρκίνος, σημαίνει έχω και γίνομαι και σκληρόπετσος.
Και εδώ σημαίνει επίσης ότι μέσα από τη δύναμή μου θα μπορέσω να αντιμετωπίσω τυχόν δυσκολίες. Τι? Είτε στο συναισθηματικό τομέα, είτε τυχόν απογοητεύσεις στον επαγγελματικό τομέα. Είναι αναγκαίο όμως. Και εδώ να πάμε, που είναι από στο κοντινό μέλλον, που είναι μέχρι 3 εβδομάδες, γιατί βάζουμε τις βάσεις μας, είναι ένα άλλο οχτάρι. Κοιτάξτε να δείτε τι ωραία που μιλάμε εδώ με οχτάρια. Στο προηγούμενο deck είχαμε τριάρια και εδώ έχουμε τώρα οχτάρια. 6 και 2, 8, ένα άλλο 8. Εντάξει, το κάνω λίγο ψηλό αυθαίρετα, αλλά βγαίνει όμως έτσι. Λοιπόν, και εδώ έχουμε ένα άλλο οχτάρι, είναι το 8 πεντάκτινο. Το 8 πεντάκτινο είναι ένα τάκ. Είναι καλό χαρτί, καρμικό και εδώ πέρα βγαίνει, γιατί ο αριθμός 8 είναι καρμικός και δείχνει τις δύο φάσεις εδώ που πρέπει, γιατί εδώ είναι σαν δύο κολόνες, εδώ έχουμε νερό, εδώ έχουμε κάτι σαν βάρκα, η οποία όμως δεν είναι μέσα στο νερό. Τι απομένει στο 8 πεντάκτο, είναι εσείς να σπρώξετε τη βάρκα να μπει στο νερό. Μιλάμε λίγο με συμβολισμό. Στο χέρι σας είναι. Στο χέρι σας, έχετε τη δύναμη λοιπόν να έλξετε όσοι έχετε επιλέξει για το θέμα της αγάπης και όσοι έχετε στα επαγγελματικά, να πετύχετε και στα επαγγελματικά. Περνάτε από πορεία όμως, έτσι είπαμε, η βάση μας είναι εδώ, περνάμε μέσα από πορεία. Δεν λένε τα ταρό, αν θα το πετύχεις και κάτσες στον καναπέ και θα βγουν όλα. Όχι, 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 εδώ δηλώνει δράση. Οχτώ πεντάκτινο είναι καλό, σημαίνει όμως ότι περνάω και μέσα από μια διαδικασία υπομονής, μέσα από μια διαδικασία του χτίζω, μέσα από μια διαδικασία φροντίζω πράγματα, ώστε να πάτε λοιπόν από αυτό το 8, να πάτε στο 7 και να πάτε μετά στο μέλλον σας. Και αφού γίνουν όλα αυτά, πάνω στο αποτέλεσμα, το οποίο το αποτέλεσμα είναι το 9 μπαστούνι. Α, 9 μπαστούνι, ε! Ένας όμορφος συμβολισμός. Το 9 μπαστούνι είναι ο πολεμιστής. Προσέξτε, εδώ έχει ένα σκαθάρι. Γενικότερα στην Αίγυπτο, το σκαθάρι ήταν από τα πιο, ο σκαραβαίος δηλαδή, ήταν από τα πιο διαδεδομένα φημισμένα σύμβολα, το οποίο εδώ δείχνει τον πολεμιστή. Το σκαθάρι είναι ένας πολεμιστής. Μπορεί να παλέψει στην έρημο, στη ζέση κάτω από τον καυτό ήλιο της έρημου, μεταφέροντας φαγητό ή οτιδήποτε άλλο, είναι πολεμώντας, αλλά έχει μια πολύ σκληρή πανοπλία που θυμίζει τον πολεμιστή και δείχνει για εσάς το αποτέλεσμα είναι ότι θα σκληραγωγηθείτε και θα γίνετε πολεμιστές, πολεμίστες και θα αποκτήσετε δύναμη. Στο τέλος θα νικήσετε. Είναι μια αγάπη που θέλετε? Είναι ένας έρωτας που θέλετε καινούριος? Είναι μια καινούρια εργασία, μια επιτυχία στα επαγγελματικά? Ναι, περνάει μέσα από τόσες διαδικασίες για να φτάσετε στην κορυφή, έτσι. Εδώ είναι η κορυφή λοιπόν. Εδώ λοιπόν έχει να κάνει με τον πολεμιστή, την πολεμίστρια. Και περνάτε από όλα αυτά εδώ πέρα, τα κύματα λοιπόν, αλλά τα καταφέρετε. Είναι όμως αναγκαίο. Τα ταρό αυτό λένε γενικά. Και στα ταρό που ρίχνουμε και στα προσωπικά και σε οποιοδήποτε ρίξιμο, ό,τι και αν κάνουμε, πάντα τα ταρό λένε μια ιστορία. Την προσωπική μας ιστορία του καθενός. Πάντα όμως τα ταρό λένε, εκεί καταλήγουν, ότι ξέρεις κάτι, για να γίνει αυτό, πρέπει να κάνεις αυτό. Είναι νόμος, είναι συμπαντικός νόμος. Για να φτάσεις εδώ, πρέπει να κάνεις αυτό, 1, 2, 3 κτλ. Μην περιμένετε να έρθουν ουρανοκατέβατα. Δεν γίνονται. Είναι οι ενέργειες τις οποίες εμείς χρησιμοποιούμε, τις βάζουμε κάτω και αυτές αρχίζουν και υλοποιούν το όραμά μας. Αλλά και εδώ όμως δείχνει, είναι πολύ δυνατά τα χαρτιά, είναι πολύ δυνατές οι ενέργειες και φυσικά το αποτέλεσμα είναι πολύ ισχυρό, πολύ δυνατό. Είναι σκληραγωγούμε. Βάζω την πανοπλία του πολεμιστή και πάω εκεί έξω να διεκδικήσω, να πολεμήσω, να ξεκαθαρίσω, να κάνω, να βάλω τη θέση μου, να οριοθετηθώ με τους ανθρώπους, να δω τι είναι αυτό που ποιον αγαπάω, τι αγαπάω, τι μου αρέσει, τι επάγγελμα θέλω να κάνω. Θα μου πείτε, μα έχουμε κορονοϊό, έχουμε μνημόνιο, έχουμε δύσκολες οικονομικές συνθήκες. Ναι, ναι, ναι. Οκ, εντάξει, συμφωνώ. Δεν διαφωνώ. Όμως ορίζουμε και εμείς, εφόσον έχουμε τη δύναμη του πολεμιστή, γιατί εδώ έχουμε δύο πολεμιστές, έτσι. Και αν κάνω αυτό με αυτό εδώ, βγαίνει πολεμιστή. 7 και 2 μου κάνει 9. Μου κάνει και εδώ 9. Δεν είναι τυχαία. Το πολεμάω και βεβαίως θα δικαιωθώ. Ναι, θα χάσω και μάχες, διότι ένας πολεμιστής, ένας αθλητής δεν κερδίζει πάντα. Θα χάσουμε, αλλά θα μάθουμε και θα προχωρήσουμε. Είναι πολύ καλό, πάρα πολύ καλό, πολύ δυνατό. Λοιπόν, και φυσικά είναι και πολύ ελπιδοφόρο. Ωραία λοιπόν, αυτό ήτανε.
να το μαζέψω και να πάμε στο τρίτο deck μας. Και τώρα πάμε λοιπόν στο τρίτο, στην τρίτη επιλογή. Διάλεξε μια κάρτα είναι. Λοιπόν, τρίτη επιλογή, εδώ σημαίνει, όσοι το είδατε λοιπόν, είναι το ο Άσος μπαστούνι. Νέα ξεκινήματα, νέα πράγματα, πνευματικότητα, δύναμη, ευλογίες. Κόβω μία φορά, παίρνω και αρχίζω να επιλέγω. Μία κάρτα, να φαίνεται εδώ, μία. Δεύτερη κάρτα, είπαμε είναι Αιγυπτιακό ρίξιμο. Πότε θα βρω αυτό που ζητάω, αγάπη, επαγγελματικά. Πότε θα βρω, χρειάζομαι συμβουλή, 1, 2, 3, 4, 5, πότε θα βρω αυτό που ζητάω, χρειάζομαι συμβουλή, αγάπη, επαγγελματικά. 1, 2 και 3. Και πάμε ένα ακόμα στο αποτέλεσμα, για να δούμε εδώ πέρα. Για να δούμε, αυτή ήταν και η δική μου επιλογή. Για να δω τι και εγώ έχω επιλέξει και τι έχουμε κάνει. Πάμε να δούμε, να το σκανάρουμε, να κάνουμε έναν έλεγχο εδώ πέρα. Παρελθόν, τι μας ακολουθεί, τι έχουμε χτίσει. Α, μάλιστα, τι έχουμε κάνει εδώ πέρα. Εδώ είναι το 10 κούπες. Ένα από τα πολύ όμορφα γενικότερα χαρτιά στην μικρή αρκάνα, πολύ ελπιδοφόρο, πολύ ισχυρό, πολύ δυνατό, το οποίο βεβαίως έχει. Δείτε το. Εδώ θέλω να δείτε λίγο τους συμβολισμούς. Γιατί αυτό είναι το ιερό Ανχ, αυτός ο σταυρός δηλαδή. Ανοίγει πόρτες, ανοίγει πύλες. Εντάξει, ας μείνουμε εκεί. Λοιπόν, αυτό είναι ένα ιδιαίτερο άλλο σύμβολο, στο οποίο και αυτό χρησιμοποιείται κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις. Μη σας μπερδέψω τώρα, και φυσικά εδώ έχουμε το γεράκι που δηλώνει και πνευματικότητα. Όπως γνωρίζουμε και στα ταρό, το 10 κούπες είναι η κάρτα της ευτυχίας, είναι η κάρτα της οικογένειας, είναι η κάρτα της θεραπείας, είναι η κάρτα του ξεπερνώ θέματα υγείας, είναι η κάρτα όπου στηρίζομαι σε άλλους ανθρώπους και με βοηθάνε και με αγαπάνε. Είναι η κάρτα η οποία σηματοδοτεί επίσης ότι προέρχομαι από ένα παρελθόν το οποίο ήταν και αρκετά συναισθηματικό. Υπήρχε πολύ συνέστημα, υπήρχαν και πολλά σκαμπανεβάσματα. Και επίσης μπορεί να δηλώνει λίγο και σε κάποιες περιπτώσεις λίγο και τη ρουτίνα. Δηλαδή, ok, κάνω τα συγκεκριμένα πράγματα, αυτό, ένα, δύο, τρία, δεν ξεφεύγω και πάρα πολύ. Παρ' όλα αυτά όμως είναι καλή κάρτα. Ωραίο. Καλά ξεκινάμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε το παρόν όμως. Τι γίνεται εδώ, και το παρόν είναι ο ήλιος. Πω, ο ήλιος, παιδιά. Δείτε, αυτή η κάρτα, αυτή η συγκεκριμένη κάρτα είναι πραγματική. Δηλαδή ενώ υπάρχει, είναι από πραγματικό συμβολισμό, μάλλον οι περισσότερες κάρτες από εδώ που βλέπετε, όχι πολλές, οι περισσότερες όμως είναι παρμένες από σύμβολα που υπάρχουν σε ιερογλυφικά πραγματικά των Αιγυπτίων. Αυτή εδώ πέρα είναι πραγματική κάρτα ο ήλιος. Αυτό εδώ πέρα με τα χέρια σαν ακτίνες που έρχονται και είναι οι γλώσσες, αυτό σημαίνει οι γλώσσες εδώ, και λούζουν αυτή εδώ πέρα την ιέρεια. Δεν είναι τυχαίο. Λοιπόν, εδώ τώρα. Είναι ο ήλιος. Είναι οι αλήθειες. Είναι η ενέργεια. Είναι η πανίσχυρη ενέργεια. Είναι η δύναμη. Στο παρόν λοιπόν εδώ είμαστε, βάζω και τον εαυτό μου μέσα, αρκετά δυνατή ενεργειακά. Αν δεν είμαστε, σημαίνει ότι πρέπει να πάρουμε δύναμη, να αποκτήσουμε δύναμη, διότι εδώ επίσης σημαίνει χρησιμοποιώ και τη γλώσσα της αλήθειας. Γιατί ο ήλιος μιλάει για τη γλώσσα της αλήθειας. Και βεβαίως εννοείται κάνω και καινούργια πράγματα. Σημαίνει επίσης ότι έχω τη δύναμη, έχω τη δυνατότητα, έχω την ενέργεια, έχω το σθένος να δω με αισιοδοξία τη ζωή και να πάρω αποφάσεις οι οποίες γενικότερα, είτε είναι σε επαγγελματικό κομμάτι, είτε σε θέματα αγάπης, μου δίνει αρκετή όθηση. Οπότε, εδώ, αν κάποιοι από εσάς επιλέξατε και είπατε σαν ερώτημα θέλω την αγάπη ή θέλω τα επαγγελματικά, δείχνει εξελίξεις οι οποίες φανερώνονται, αρχίζουν και φανερώνονται πράγματα, θετικά όμως. Αν ήταν αρνητικά, ήταν γιατί έπρεπε να ήταν αρνητικά, αλλά αυτές όμως μπορούν να μεταμορφωθούν με τη δύναμη του ήλιου, που ο ήλιος καίει τα πάντα. Ο ήλιος δηλαδή ζεσταίνει τα πάντα, ο ήλιος εμφανίζει τα πάντα, τα μαθαίνουμε, αλλά επειδή εδώ δείχνει και συγκρατώ, όχι συγκρατώ μάλλον, τα καταφέρνω στο συναισθηματικό κομμάτι, προχωράω με αισιοδοξία και δύναμη στη ζωή. Για να δούμε την ελπίδα.
Η ελπίδα λοιπόν είναι ο κόσμος. Α, άλλη καρμική κάρτα εδώ. Ο κόσμος σημαίνει, βγαίνω προς, σημαίνει ακριβώς αυτό που λέει, βγαίνω έξω στον κόσμο. Εδώ από πίσω τώρα να πούμε λίγα κάποια πράγματα. Λοιπόν, εδώ ο κόσμος όπως βλέπετε έχει 1, 2, 3, 4. Ένας κύκλος, εδώ είναι ένα μυστηριώδες πουλί ας το πούμε, πάλι εδώ παντεπόπτης οφθαλμός γιατί βλέπει τα πάντα. Ε. Λοιπόν, ένας κύκλος, ο ένας κύκλος, 4 εποχές, 4 προκλήσεις όπου ο άνθρωπος θα περάσει και εδώ δίνει και τη μουσική. Δείτε τους συμβολισμούς, δείτε πόσο όμορφη κάρτα. Η ζωή έχει μια αρμονία, έχει μια μουσική. Αυτό εδώ πέρα όμως για να μάθει, προσέξτε να πω το συμβολισμό, για να μάθει να παίζει την άρπα, ας πούμε, αυτό το όργανο, ξόδεψε πολύ χρόνο. Στη ζωή μας λοιπόν και εμείς, εγώ για να μάθω τα ρο, ας πούμε, όχι να μάθω τα ρο, να ασχοληθώ με τα ρο, με αστρολογία, με αριθμολογία, όλα αυτά, ξόδεψα πολύ χρόνο. Μιλάω για τον εαυτό μου σαν ένα παράδειγμα. Εσείς ξοδέψατε πολύ χρόνο σε σχέσεις, σε ανθρώπους, σε επαγγελματικά, να σπουδάσετε, να κάνετε, να μάθετε από εδώ, από εκεί, το ένα, το άλλο, ό,τι και να είναι. Εδώ δείχνει όμως ότι τα δώρα έρχονται. Ο χρόνος που ξόδεψες, οι προσπάθειες που έκανες θα αμοιφθούν. Όμως, επειδή εδώ είναι ο κόσμος, σημαίνει, γιατί δεν έχουμε χρόνο εδώ πέρα, εδώ είναι άχρονο, σημαίνει στην κατάλληλη στιγμή, όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή, θα φανερωθεί. Πολύ σημαντικό, πολύ δυνατό. Πάμε στο τετάρτο. Τι μας επηρεάζει κυρίως ίσως αρνητικά, ας το πούμε και δύσκολα. Και είναι ο Ιεροφάντης. Ναι, βέβαια. Ο Ιεροφάντης εδώ μιλάει για αγάπη και σοφία. Ο Ιεροφάντης εδώ πέρα μιλάει επίσης γενικότερα σε ένα κοινό, σε έναν κόσμο και δείχνει την πνευματικότητα, δείχνει και την παράδοση. Δείχνει επίσης ομάδες ανθρώπων, δείχνει όμως και ότι για να φτάσει αυτός εδώ πέρα που έφτασε, πέρασε μέσα από δύσκολα πράγματα. Εδώ είναι η αλήθεια του καθενός. Το εμπόδιο λοιπόν για όλους εμάς είναι η αλήθεια του καθενός. Θα σας πω τι εννοώ. Η δικιά μου η αλήθεια σε μια κατάσταση είναι διαφορετική. Η δικιά σας η αλήθεια σε μια άλλη κατάσταση μπορεί να είναι διαφορετική. Παραδείγματος χάρη σε θέματα σχέσεων. Μπορεί κάποιος να πει έφταιγε εκείνος. Okay. Και η δική μου η άποψη να είναι φταίγατε και οι δύο. Σε μια σχέση, λέω εγώ τώρα, πιστεύω ότι πάντα φταίνει και οι δύο. Ναι, οκ, okay, ίσως να έχει ένα ποσοστό κάποιες φορές ένας άνθρωπος παραπάνω. Αλλά δίνουμε και εμείς δικαιώματα. Σε μια εργασία, ας το πούμε. Τα πράγματα δεν πήγαν πολύ καλά. Οκ, okay, εντάξει. Κάπου όμως, ναι, οκ, okay, υπάρχουν και περιπτώσεις που ξεφεύγουν από τον κανόνα. Αλλά εδώ όμως δείχνει η αλήθεια που δεν θέλουμε να δούμε καμιά φορά. Είναι δύο κολόνες. Είναι η σοφία βέβαια και η αγάπη, γιατί αυτό διδάσκει. Δεν είναι τυχαίο και αυτό το σύμβολο που είναι το σύμβολο του Άρη, που είναι η αρσενική ενέργεια και δείχνει τη δυναμική που υπάρχει και οι αποφάσεις που πρέπει να πάρουμε και να βλέπουμε τα πράγματα με την πραγματική τους δυναμική. Ο Ιεροφάντης όμως είναι μια από τις ιδιαίτερες κάρτες, είναι πολύ πνευματική, φανερώνει αλήθειες, γι' αυτό και λέγεται Ιεροφάντης. Εμφανίζω την ιερότητα, εμφανίζω όμως την αλήθεια της πνευματικότητας. Και εδώ βέβαια έχει να κάνει επίσης με την υπομονή. Έχει και εδώ να κάνει με το γεγονός που κοιτάμε και τι αποφάσεις θέλουμε να πάρουμε. Και φυσικά έχει να κάνει με πολύ κόσμο και είναι λογικό. Εδώ σημαίνει και πολλοί κόσμος, δηλαδή πολλή επικοινωνία. Άρα τα εμπόδια καμιά φορά είναι και οι άνθρωποι εκεί έξω. Η κοινωνία ίσως. Οι άνθρωποι πολλοί που μας βάζουν εμπόδια. Χωρίς να μας γνωρίζουν, δεν μας ξέρουν. Προσέξτε, εδώ σημαίνει, θα το καταλάβετε, πολλοί άνθρωποι δεν μας ξέρουν πολύ καλά. Παρ' όλα αυτά όμως είναι εκεί διατεθειμένοι να μας ζηλέψουν, να είναι ύπουλοι, να μας βάλουν εμπόδια, να μας δυσκολέψουν τη ζωή, χωρίς να μας ξέρουν, χωρίς να μας έχουν ζήσει, χωρίς να μας ξέρουν πραγματικά ποιοι είμαστε. Και αυτό, λέει, χρειάζεται προσοχή ο Ιεροφάντης. Και αυτό έρχεται και φανερώνεται, αλλά επειδή εδώ τώρα έχουμε και τρεις μεγάλες αρκάνες, ο επηρεασμός είναι μεγάλος, είναι πολύ ισχυρές οι ενέργειες, αλλά ο Ιεροφάντης σημαίνει καταφέρνεις. Έχεις τη δύναμη. Ναι, το εξωτερικό περιβάλλον είναι περίεργο, εδώ σημαίνει και το περίεργο. Είναι ιδιαίτερο. Αλλά τα καταφέρνεις όμως. Καλό, αισιόδοξο. Εδώ λέει τι να κάνω. Για να δούμε τι να κάνω. Ρωτάω και εγώ τι να κάνω. Ρε παιδιά μου, τα βγάλετε αυτά, τι να κάνω.
Α, μάλιστα. Και εδώ βγαίνει ένας υπότης μπαστούνι. Τι κάνουμε? Εορμάμε. Πάμε με δύναμη, με αποφασιστικότητα, με αποστολή. Έχουνε, γιατί εδώ ο Ιεροφάντης μαζί με τον υπότη, τώρα, υπότη μπαστούνι, συγγνώμη, δείχνει ότι είναι σε μία... Εδώ αν παρατηρήσετε πρόσωπο, γιατί σε άλλα τα ρο είναι διαφορετικά. Κοιτάνε όλοι προς το μέλλον. Είναι προς τα δεξιά, που σημαίνει μέλλον. Κοιτάζουν προς το μέλλον. Γι' αυτό λένε, που λένε μπες με το δεξί, γιατί κάνουμε ένα πέρασμα προς το μέλλον. Εδώ λοιπόν αυτός έχει πάρει την αποστολή από τον Ιεροφάντη, που είναι και μια αποστολή πνευματική κιόλας, και σημαίνει προχώρα. Έχεις τις αλήθειες σου. Θα μου πείτε τώρα όλα αυτά που ταιριάζουν στα θέματα αγάπης και στα επαγγελματικά. Ταιριάζουν ότι η αποστολή σας, εάν είναι να βρείτε έναν έρωτα ή μια επανασύνδεση ή μια αγάπη ή να σφίξετε τις σχέσεις ή όλα αυτά, είναι δική σας η απόφαση. Είναι δική σας η απόφαση που θέλετε να πάτε. Από εσάς εξαρτάται. Θα μου πείτε, μα όχι, δεν εξαρτάται μόνο από μένα, είναι με την άλλη, είναι εκείνο. Κοιτάξτε. Εδώ τώρα αυτό που κάνουμε δείχνει γενικές ενέργειες, αλλά δείχνει όμως ότι κυρίως εξαρτώνται πολλά πράγματα από εμάς. Και σε επαγγελματικό κομμάτι και στο ερωτικό κομμάτι. Αν πιστεύετε, γιατί έχουν βγει αλήθειες εδώ πέρα, αν πιστεύετε ότι διδικήσετε στο ερωτικό κομμάτι ότι τελικά δεν έρχεται ο αγαπημένος σας όσο γρήγορα θα θέλατε εσείς και τα λοιπά, μήπως κάτι πρέπει να κάνετε, μήπως πρέπει ίσως να κοιτάξετε και αλλού. Χάνετε το χρόνο σας, γιατί εδώ σημαίνει χάνω και το χρόνο μου. Αρκετή υπομονή έκανα, φτάνει πια. Αν είστε σε ένα επάγγελμα το οποίο δεν το γουστάρετε, το κάνετε για να βγάλετε κάποια λεφτά, okay, εντάξει, αλλά μέσα σας σηκώνεστε το πρωί και νιώθετε ένα ψυχοπλάκωμα και λέτε, όχι, Παναγιά μου, πού πάω τώρα? Μήπως πρέπει να τα αλλάξετε, ήρθε η ώρα να τα αλλάξετε? Μπορείτε να ζείτε συνέχεια έτσι, συμβατικά, συμβιβασμένη μια ζωή? Το λέω γενικότερα. Δεν σημαίνει ότι το κάνετε. Όποιος θέλει το κάνει, έτσι, έχουμε ελεύθερη βούληση. Αλλά γενικά εδώ οι επιρροές των ταρό, αυτό που λένε είναι, κάνε πράγματα, προχώρα. Η ζωή περνάει, προχώρα. Πολύ καλό. Πάμε λοιπόν στο επόμενο. Εδώ είναι 6 έως 9 μήνες. Γενικές επιρροές, γενικές ενέργειες. Και έχει βγει ο θάνατος. Ναι, βέβαια. Τρομάζει πολύ αυτή η κάρτα. Αλλά αυτός εδώ πέρα είναι διαφορετικός θάνατος. Θέλω να το παρατηρήσετε. Ο θάνατος της Αλισταρό είναι με σκελετούς και τέτοια. Εδώ είναι κατάμαυρος. Είναι ο Άνουβης. Εδώ τι κάνει? Ζυγίζει τις ψυχές. Κοιτάξτε, ζυγίζει τις ψυχές, ζυγίζει την ψυχή και ζυγίζει τι έχει κάνει τα καμώματά τους, τις ενέργειές τους. Και ανάλογα θα τους τοποθετήσει εκεί που πρέπει να πάει. Φυσικά πάλι ο παντεπόπτης, ο οφθαλμός εδώ πέρα που βλέπει τα πάντα. Τελειώνουν πράγματα, ολοκληρώνονται πράγματα. Ναι, περνάμε μέσα από δυσκολίες, προκλήσεις. Εδώ κάτι ολοκληρώνεται. Στους επόμενους 6 μήνες, στους επόμενους 0 έως 6 μήνες, μέχρι και το Μάρτιο περίπου, από τώρα βέβαια μέχρι το Μάρτιο, μια διαδικασία ζυμώσεων, κάτι τελειώνει, αλλά κάτι άλλο πρέπει να αρχίσει. Εδώ σημαίνει και αλλαγή συμπεριφοράς δικιάς μας. Πρέπει να αλλάξουμε συμπεριφορά σε αρκετά πράγματα. Επίσης πρέπει να ζυγίζουμε τις καταστάσεις και τα πράγματα με τους πραγματικούς όρους. Εδώ είναι αδέκαστος. Εδώ δεν έχει, ναι, λίγο να βάλουμε λίγο παραπάνω, ξέρεις τι, εκείνο δεν έχει, είναι έγινε ή δεν έγινε. Πηγαίνει με άλλους νόμους. Πρέπει να γίνουμε και εμείς λίγο έτσι σε αυτή την περίοδο. Ο θάνατος, όσο και αν είναι μια δύσκολη κάρτα, δείχνει μεταμόρφωση. Δείχνει κάτι ολοκληρώνεται, αλλά πάντα στη ζωή κάτι καινούριο ξεκινάει. Δεν θέλω να ακουστώ κυνικός, αλλά είναι όμως η διαδικασία της ζωής, είναι η ροή της ζωής. Γέννηση, θάνατος. Είναι κοσμικοί νόμοι, είναι παγκόσμιοι νόμοι, δεν μπορούμε να τους αποφύγουμε αυτούς. Στο σύμπαν κάτι γεννιέται, κάτι πεθαίνει. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, αυτό γίνεται. Δυστυχώς και εδώ πάνω σε αυτή τη ζωή, ναι, υπάρχει και αυτό. Όμως, μιλώντας για εμάς, για να το βάλουμε σε μια άλλη βάση λοιπόν εδώ πέρα, δείχνει μήπως κάτι πρέπει να τελειώσει στο επαγγελματικό κομμάτι εκεί που είστε για να ξεκινήσετε κάτι άλλο. Μήπως τον έρωτα τελικά κάτι πρέπει να τελειώσει, ναι, να τελειώσει, διότι δεν σας ικανοποιεί πλέον και πρέπει να πάτε κάπου αλλού. Αυτό δηλώνει εδώ. Πώς ζυγίζεις, λέει εσύ, τα πράγματα. Ήρθε η ώρα να τα ζυγίσεις. Αυτό σημαίνει. Στο επόμενο καπάγο τώρα. Στο επόμενο μέλλον που είναι από 6 έως 9 μήνες. Φεύγει από εδώ, παίρνει τη σκυτάλη, αυτή εδώ πέρα η κάρτα. Και είναι το 9 ξυφών. Μάλιστα. Ναι, θα είναι μήνες οι οποίοι περνάμε μέσα
από διαδικασίες, από δυσκολίες, μέσα από σκαμπανεβάσματα και το βιώνουμε αυτό, έτσι. Εδώ θα μπορούσα σε μια έκφραση κατά κάποιο τρόπο, γιατί φαίνεται ότι μας επηρεάζει αρκετά εμάς, είναι και αυτό που ζούμε. Με τις ιώσεις, με το ένα, με το άλλο, με τις δυσκολίες, οικονομικές δυσκολίες, το ένα το άλλο, όλα παίζουν ρόλο. Και βέβαια το 9 ξυφώνει σημαίνει, όχ Θεέ μου, πώς θα αντιμετωπίσω όλα αυτά. Όχ Θεέ μου, δεν κοιμάμαι τα βράδια, τι να κάνω. Όχ Θεέ μου, συμβούλεψέ με, τι να κάνω, τι γίνεται. Νερό, που σημαίνει, το νερό σημαίνει πολύ και συναισθηματική φόρτιση. Και βέβαια εδώ ένας μπαμπουίνος, που σημαίνει και τη δύναμη, δηλαδή, γιατί εδώ, αν παρατηρήσετε, είναι χωρισμένη. Αυτός εδώ είναι χωριστά, αυτός εδώ είναι χωριστά. Ένα συμβολισμός είναι ξεχωρίζουμε λίγο το συναίσθημα και προσπαθούμε να το ελέγξουμε και από την άλλη χρειάζεται και η δύναμη. Θα τελειώσει, θα περάσει, θα γίνουμε δυνατοί, θα ολοκληρωθούν κάποια πράγματα. Είδατε πόσο βαθιά πηγαίνουμε και πόσο, ναι, έντονο είναι, αλλά βγαίνουν αλήθειες όμως, γιατί αυτό είναι το σημαντικό, να βγαίνουν αλήθειες. Για πάμε να δούμε το κοντινό μέλλον, το οποίο είναι μέχρι 3 εβδομάδες, το οποίο είναι το χτίσιμο και έχει βγει πάλι ένας μπαμπούινος εδώ, αλλά είναι το 2 πεντάκτηνο. Θα τις βρούμε τις ισορροπίες. Αυτό σημαίνει εδώ και στα επαγγελματικά. Θα τις βρούμε τις ισορροπίες και στο συναισθηματικό κομμάτι, με πιο πρακτικούς τρόπους και πιο λογική. Αλλά εδώ αυτός καταφέρνει και τα ισορροπεί. Κοιτάξτε, δείτε το συμβολισμό. Έχει μία βάση εδώ πέρα, είναι πάνω στο πεντάκτηνο, καταφέρνει και κρατάει ισορροπία. Στο κεφάλι του έχει ένα άλλο πεντάκτηνο και επίσης κρατάει στα χέρια του, δεν τα κρατάει μάλλον, ύπταται αυτός ο οφθαλμός που για αυτή, εδώ πέρα, για αυτή εδώ πέρα την κάρτα κοιτάζει προς τα εδώ. Γιατί? Γιατί αλλάζουν τα πράγματα. Αλλάζει ο τρόπος που βλέπουμε, χρειάζεται να αλλάξει ο τρόπος που βλέπουμε τις καταστάσεις, τις αλήθειες τις δικές μας. Και βέβαια εννοείται εδώ οι επιλογές. Εδώ σημαίνει έχουμε επιλογές. Η επιλογή σε θέματα αγάπης είναι τελικά μένω μόνος ή θα πάω με αυτή τη σχέση. Ή να το πω έτσι τελικά, θα συμβιβαστώ με αυτή τη σχέση ή θα το αφήσω και να πάω να προχωρήσω μόνος, μόνιμο να δω κάτι άλλο. Οι επιλογές μας. Στα επαγγελματικά, θα παραμείνω εκεί που είναι με το βάρος στο κεφάλι ή θα κάνω μια αλλαγή να έχω καλή βάση. Λέμε τώρα, γιατί αυτοί είναι οι συμβολισμοί. Έτσι γίνονται λοιπόν τα πράγματα. Και πάμε σε αυτή την τελευταία κάρτα που είναι το αποτέλεσμα μέσα από, μάλιστα, 7 πεντάκτημα. Ελάτε λοιπόν 7 πεντάκτημα. Είναι το άνθισμα. Για να ανθίσουν τα πράγματα χρειάζεται και εδώ λέει υπομονή. Λυπάμαι που σας το λέω, ξέρω επαναλαμβάνομαι, αλλά εδώ λέει υπομονή. Για να ανθίσουν αυτά εδώ πέρα τα φυτά, αυτά τα οποία βγαίνουν ό,τι είναι, τα φοινικόδεντρα ας το πούμε, οι φοίνικες χρειάζονται φροντίδα, χρειάζεται προσπάθεια και δεν είναι τυχαίο που βγαίνει το 7 εδώ πέρα, γιατί ο αριθμός 7 έχει να κάνει με τις 7 γενιές. Έχει να κάνει με τα 7 επίπεδα του ουρανού, έχει να κάνει με τις 7, ας το πούμε, γενιές πίσω, πράγμα που σημαίνει ότι έχουμε ευλογίες. Εδώ σημαίνει και ευλογίες. Πόσες και πόσες φορές οι αγρότες, οι γεωργοί, αυτοί που, ναι, οι γεωργοί κτλ. Κάνουν ή και παλιά κάνανε κάποιες ιεροτελεστίες, όπως και τώρα κάνουν, αγιάζουν, κάνουν κάποιο ευχέλιο που λένε, για να πάνε καλά τα πράγματα. Εδώ λοιπόν είναι και οι ευχές. 7, η δύναμη του αριθμού 7 που σημαίνει και ευχές. Για εμάς λοιπόν, εδώ σημαίνει ότι μπορούν να ολοκληρωθούν οι ευχές μας, χρειάζεται υπομονή βέβαια, προσπάθεια και υπομονή, θα περάσουμε μέσα από πολύ δυνατές ενέργειες. Εδώ κοιτάξτε, η βάση είναι πολύ δυνατές ενέργειες. Το μέλλον έχει πολύ δυνατές ενέργειες, αλλά στο τέλος ο αριθμός 7 σημαίνει ηρεμό. Στο τέλος βρίσκω την ψυχή μου. Και εδώ επειδή βγαίνει ο Ιούλιος, γιατί είπαμε μέχρι 9 μήνες, και 9 μήνες είναι ο Ιούλιος, είναι και εδώ το 7 που μπορεί να είναι και οι 7 μήνες που είναι ο μήνας Ιούλιος, είναι και ο 7ος μήνας. Πράγμα που σημαίνει ότι μέχρι εκείνη την περίοδο θα περάσουμε από όλο αυτό το κομμάτι, αλλά στο τέλος όμως κάπου δικαιωνόμαστε. Δηλαδή, σε έναν έρωτα, σε μία αγάπη, χρειάζεται προσπάθεια και υπομονή να ανθίσει. Σε μία νέα δουλειά χρειάζεται προσπάθεια και υπομονή να ανθίσει. Μία αγάπη, μάλλον να το πω έτσι,
Ένας γάμος ή μια σοβαρή σχέση χρειάζεται υπομονή να ανθίσει. Ανθίζουν τα πράγματα. Ό,τι δεν ανθίζει, τελειώνει. Αυτό είναι το μήνυμα. Ό,τι δεν έχει ποτιστεί με αγάπη, με φροντίδα, με μεράκι, με υπομονή, με προσπάθεια, με δυσκολίες, με ξενύχτη. Γιατί εδώ σημαίνει και η προσπάθεια. Σημαίνει ότι ξενύχτησα για να πετύχω πράγματα. Σε ό,τι και να είναι, στη δουλειά μας, αυτά σκέφτηκα, έκανα, διαισθάνθηκα, ξύπνησα στη μέση της νύχτας γιατί μου ήρθε μια φλασιά, δεν μπορούσα να κοιμηθώ μετά. Όλα αυτά είναι οι δυσκολίες, αλλά στο τέλος υπάρχει και η δικαίωση εδώ. Αυτό λοιπόν είναι όλο το κομμάτι. Νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ ωραίο. Ναι, πολλές φορές βγαίνουν αλήθειες, βγαίνουν πράγματα και λέμε, όχι Παναγιά μου τι βγαίνει, αλλά όμως βγαίνουν αλήθειες. Συγκλονιστικό λοιπόν το Αιγυπτιακό ρίξιμο, πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, τα μαζεύω, επανέρχομαι, κλείνουμε και σας λέω δύο πραγματάκια και κλείνουμε. Λοιπόν, φίλες, φίλοι μου, αυτό ήταν το Αιγυπτιακό ρίξιμο. Πότε θα βρω αυτό που ζητάω, σε αγάπη, σε επαγγελματικά, χρειάζομαι συμβουλή. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ, εμένα με κάλυψε, μου έδωσε πολλές απαντήσεις, μου έδωσε πάρα πολύ κίνητρο. Να πω σε αυτό το σημείο, αν είσαι καινούριο στο κανάλι και παρακολούθησες αυτό και σου άρεσε, θα με ευχαριστούσε πάρα πολύ αν κάνεις μια εγγραφή, αν κάνεις ένα like, αν κάνεις ένα comment. Τι να κάνουμε, είναι μέσα στα πλαίσια του YouTube, έτσι λειτουργεί το YouTube, αυτοί είναι οι κανόνες, οπότε καλός ή κακός, έτσι λειτουργεί, οπότε γι' αυτό και εγώ το αναφέρω. Θα χαρώ όμως και εγώ πάρα πολύ να σε έχω στην παρέα μου, να μεγαλώσουμε την ήδη πολύ μεγάλη παρέα και όμορφη παρέα που έχουμε και τα λέμε εδώ, επικοινωνούμε, λέμε πράγματα, προβληματιζόμαστε, κάνουμε. Λοιπόν, και επίσης να υπενθυμίσω, μπορείτε να μπείτε στο site μου, στο οποίο akastaro.gr, όπως το ακούτε, γράψτε το ελληνικά, θα βγει. Γράψτε το και με αγγλικούς χαρακτήρες στο Google, θα βγει. Μπείτε στο site μου, έχω φτιάξει πολύ όμορφα πράγματα, θα φτιάξω κι άλλα, έχω πολύ όμορφες ιδέες, θα φτιάξω κι άλλα πραγματάκια. Δείτε πλήρες αριθμολογικό προφίλ, δείτε επίσης το online μαντίο για πρώτη φορά, πολύ συγκλονιστικό. Δείτε δωρεάν 3 κάρτες δωρεάν ταρό, 1 κάρτα δωρεάν ταρό. Πάρτε απαντήσεις, πάρτε εμπνεύσεις, πάρτε απαντήσεις για αυτά τα οποία σας προβληματίζουν. Και να σας αφήσω σε αυτό το σημείο να σας ευχαριστήσω όλους που είσαστε εδώ, καινούριους συνδρομητές, παλιούς συνδρομητές, για τη στήριξή σας, για τα καλά σας σχόλια. Χαίρομαι πάρα πολύ που επικοινωνούμε και σας αρέσουν αυτά τα οποία κάνω. Ετοιμάζω και άλλες εκπλήξεις. Σε αυτό το σημείο, να μην σας κουράσω άλλο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, να έχετε τύχη, σας αγαπώ πολύ, σας φιλώ, σας ευχαριστώ για τη στήριξη σας και τα καλά σας λόγια. Να είστε όλοι μα όλοι καλά. Ευχαριστώ πολύ.